πολύ. Παπά, κουράζεσαι. Εγώ τους λέω όχι μόνο δεν κουράζομαι, αλλά και το χαίρομαι κιόλας. Πολύ χαίρομαι αυτές τις μέρες. Πάρα πολύ χαίρομαι αυτές τις μέρες. Γιατί σας νιώθω πιο κοντά. Αυτήν την εβδομάδα, αν μετρήσω έτσι, πώς θα το μετρήσω, δεν το μετράω, μπορεί να είδα και 1500 και 2000 άτομα. Πολύ χάρη. Κάντε το μου αυτό όλοι. Όλοι θέλω να νιώθω ότι εξομολογούμαστε. Όλοι, όλοι, όλοι όμως. Γιατί δεν υπάρχει ομορφότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο να παίρνει τα μέσα του και να τα κάνει λευκά σαν το χιόνι. Να παίρνει τα πάντα ο Θεός, δεν εξομολογείστε στον παπά. Εξομολογούμαστε όλοι στο πετραχύλι του παπά, το οποίο πετραχύλι είναι δώρο της Εκκλησίας και είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Τι να πω, χτες έρχεται μια παρέα, γιατί αν υποθέσω ότι ήταν 2000 τα άτομα που ήρθαν, τα 1500 ήταν νέα παιδιά. Μόλις φεύγουν, δακρύζω κάθε φορά. Χτες μου έρχεται μια παρέα, 32 άτομα. Όλα παλικάρια, νέα, κάτω από 30 χρονών. Και αφού εξομολογήθηκαν, και τι όμορφα που εξομολογήθηκαν, μου είπαν, είμαστε, λέει, από την Περιστερά, θυμάσαι, λέει, βεβαίως θυμάμαι. Θυμάσαι, λέει, και κάτι άλλο. Μου βάλαν τεστ τώρα. Νόμισαν ότι εγώ αυτά δεν τα θυμάμαι. Θυμάμαι, λέω, και περιμένω να το επαναλάβουμε. Τι τους έκανα μια μέρα. Τους έδειξα την αυλή μου, τους έδειξα στην ψησταριά μου και μου είπαν, παπά, ερχόμαστε την άλλη Κυριακή να κοινωνήσουμε όλοι και μετά να ψήσουμε και να φάμε όλοι μαζί. Αν τέτοια, λέω, δώστε μου εμένα και πάρτε μου την ψυχή. Κάποια άλλη στιγμή χθες, άλλη μια τόσο μεγάλη παρέα νέων. Τι ήρθαν και με έκαναν σε μένα. Μου κόψαν, μου έλειωσαν τα πόδια. Ένα κοριτσάκι που έρχεται αρκετές φορές από το Καλοχώρι στο Καρότσι, Ανάπηρη, ήρθε με τον καλό της να αραβωνιαστούν και να γλεντήσουν μαζί μου. Έρε, λέω, τι είναι τούτο εδώ τώρα. Και μου έρχονται όλα σε μια στιγμή που πονάω, γιατί από τη μια μεριά ζω τα όμορφα και από την άλλη μεριά ως παπάς ζω τα δύσκολα. Χαλάλι τους και τα όμορφα, χαλάλι τους και τα δύσκολα. Του Θεού είναι. Και λένε οι πατέρες ότι όποιος αγαπήσει τα δύσκολα, όποιος δοξάσει τον Θεό για τα δύσκολα, όποιος πει δόξα το Θεό, πάντων ένικεν που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δηλαδή δόξα το Θεό για όλα, τότε
αρχίζει να περπατάει τον δρόμο της αγιότητας. Τα δύσκολα θα μας βάλουν στον Παράδεισο. Άλλωστε, ο ίδιος ο Χριστός δεν είπε «Ους αγαπά αυτούς που τους αγαπάει ο Κύριος, τους παιδεύει». Γιατί τους παιδεύει. Γιατί τους παιδεύει. Τι σώοι πέστε είναι αυτό το οξύμορο τώρα. Τους αγαπάει και τους παιδεύει. Γιατί ο Χρυσός λέει παρακάτω, «Εν χωνευτηρίο δοκιμάζεται». Πώς τον βγάζουν το χρυσό ατόφιο χρυσάφι καθαρό. Με το να τον βάλουν στους 1000 βαθμούς να ψηθεί. Έτσι λέει ψήνεται και η ψυχή μας και η καρδιά μας. Στα δύσκολα για να είναι καθαρή και να την υποδεχτεί ο Χριστός μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Επειδή μας θέλει κοντά Του μας βασανίζει ο Χριστός. Για να είμαστε καθαροί, για να είμαστε καλοί, για να αγιάσουμε την ψυχή μας. Και έχει δίπλα μας πολλούς που παλεύουν, όχι αντιφόρες. Για δέστε μωρέ, δεν είναι τώρα εδώ σήμερα, γι' αυτό θα το τονίσω, θα το υπογραμμίσω και θα το θαυμάσω. Θα βάλω και θαυμαστικά. Αυτό το παλικάρι σκεφτόμουν χθες, ήρθε να αραβωνιαστεί και να παντρευτεί ένα κοριτσάκι ανάπηρο στο καρότσι. Και τη λατρεύει όσο δεν ξαναλατρεύτηκε η γυναίκα. Συνεχώς με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει πόσο αγαπάει το κορίτσι του. 1000 φορές με ρώτησε στο τηλέφωνο ένα μήνα τώρα, θα μας αραβωνιάσεις, θα μας αραβωνιάσεις, θα μας αραβωνιάσεις. Ναι ρε, του λέω, θα σας αραβωνιάσω, εσύ την αγαπάς. Και βάζει τα κλάματα, τη λατρεύει. Δίπλα μας περνάνε άνθρωποι που έχουν αγιοσύνη, που έχουν θαυμασμό, θαυμαστική την ψυχή τους. Και εμείς παλεύουμε να γιομίσουν τα πορτοφόλια μας. Τι θα τα κάνουμε, λέει. Τι μπορούμε να πάρουμε μαζί μας από αυτά τα πορτοφόλια. Απ' τα άλλα τα πορτοφόλια παίρνει ο άνθρωπος. Από την αγάπη, από την ταπείνωση, από την υπομονή, από την απλότητα, από την Εκκλησία ό,τι κάνει. Και επειδή θέλω να έχουμε ευκαιρίες τέτοιες, ας πούμε μου φέρανε εδώ το πρωί να σας τα δείξω. Καιρό έχουμε τώρα αυτά τα βιβλία να σας τα δείξουμε. Βοηθάμε μια οικογένεια που το παιδί αυτό γίνεται παράδειγμα παγκόσμιο αγώνα σωτηρίας και θεραπείας για όλα τα παιδιά που έχουν αυτή την ασθένεια, τη μυοεκφυλιστική ασθένεια. Αυτό είναι ο Θοδωρής μου. Και η μαμά του έβγαλε 4 βιβλία για να μπορέσει, η ίδια έγραψε, ιστορίες δικές της και δικές της με το παιδί της παρομοιάζει. Είναι και παιδικά και για μεγάλα παιδιά. Εμάς. Πάρτε λοιπόν, έχει έξω. Και αυτές τις μέρες μάθετε λίγο, μάθετε και να μάθουμε λίγο παραπάνω αγάπη. Να κοιταχτούμε στα σπίτια μας, να ζητήσουμε συγχώρεση και να πούμε και να εννοούμε πόσο αγαπάμε τους δικούς μας πρώτους ανθρώπους και μετά και όλους τους άλλους παραδίπλα, παραδίπλα, παραδίπλα. Και για να το ενώσω και να τελειώσω με το σημερινό Ευαγγέλιο. Κάθε τον βαΐο που διαβάσω το Ευαγγέλιο
δεν ξέρω τι να πω. Γιατί σήμερα υποδέχονται στα Ιεροσόλυμα τον Χριστό σαν βασιλιά τους. Τον υποδέχονται και στρώσανε κάτω, λέει, σε όλους τους δρόμους βάγια, φοίνικες, και τα ρούχα τους ακόμα εστρώνειον εν τη οδό. Έστρωσαν τα ρούχα τους όλα. Και φώνασαν και ζητοκράβγασαν και υποδέχονταν. Ο Σανάη της ψήστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Όλοι εκεί. Και σε τρεις μέρες, οι ίδιοι, όλοι μαζί πάλι, κάτω από το πρετόριο, από τον Πιλάτο, θα τα δούμε όλα αυτά τη Μεγάλη Πέμπτη, άρον-άρον, σταύρωσαν αυτό. Ξέρετε γιατί? Σκέφτομαι και ξανασκέφτομαι γιατί. Διότι δεν κατάλαβαν από τον Χριστό τίποτα. Τον ένιωθαν πότε σαν αυτόν που θα τους ταΐζει, θα τους ποτίζει, θα τους γιατρεύει, αλλά πέρα από εκεί για τη δικιά τους ψυχή, για τη δικιά τους καρδιά, δεν έκαναν τίποτα. Και τη μία φώναζαν Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος, και μετά από τρεις μέρες, άλλον, σταύρωσον αυτόν. Και ποιον θέλετε, λέει, να σας ελευθερώσω, λέει ο Πιλάτος. Ιησούν τον λεγόμενο Χριστό ή Βαραβάν. Αυτοί, λέει, περισσώς έκραζαν Βαραβάν. Το ληστή θέλανε. Πόσες φορές τα κάνουμε κι εμείς. Πόσες φορές κι εμείς σταυρώνουμε δίκαιους ανθρώπους, καλούς ανθρώπους, αγωνιστές ανθρώπους. Πόσες φορές, αχ, πόσοι άνθρωποι έχουν σταυρωθεί για την καλοσύνη τους. Έχω δει παπάδες, Δεσπότη μου, θα το πω, δεν αφορά εσένα. Έχω δει παπάδες να τους κυνηγάνε και να τους σταυρώνουν, ενώ έλειωσαν στην προσφορά και στην αγάπη και στη θυσία. Έχω δει απλούς ανθρώπους να τους αδικούν εκεί που οι άνθρωποι προσφέρουν. Τι μου λέει ένας προχθές Κύριος, είναι από μακριά, θα πω τη μισή ιστορία. Πολύ σπουδαγμένο στην Ευρώπη, ήρθε εδώ στην Ελλάδα να προσφέρει αυτά που έμαθε, αυτά που δούλεψε και στο εξωτερικό, σε υψηλό επίπεδο της παιδείας. Ήταν διευθυντής σε ένα σχολείο. Τον αποσπούν. Τον στέλνουν σε άλλο σχολείο. Ρωτάει τον προϊστάμενο, τώρα εγώ πειράζει να πάω στο σχολείο μου να παραδώσω όλα αυτά που έχω, τα στοιχεία, τα χαρτιά, τα έγγραφα, όλα αυτά. Πειράζει? Όχι, του λέει, να πας 2-3 μέρες. Και πάει ο άνθρωπος. Και έρχονται οι συνδικαλιστές, λέει, και του κάνουν αναφορά και μήνυση, γιατί πήγε σε σχολείο που δεν του ανήκε πλέον, για να προσφέρει, να κάνει δουλειά. Πού θα την πάμε την ιστορία? Για να αφήσουμε. Λοιπόν, δεν μπορείς, μωρέ, εσύ να κάνεις το καλό. Άσε τον άλλο να το κάνει αυτό το ρημάδι το καλό. Γιατί δεν αφήνουμε άνθρωποι να κάνουν το καλό? Ήμουνα στην προηγούμενη ενορία και ξεκίνησα να κάνω κάποια πράγματα για την νεολαία.
με τις ομάδες, με το μπάσκετ, με τα γήπεδα, να τους φτιάξουμε, να τους κάνουμε. Ήταν ένα οικόπεδο της Εκκλησίας από τα 670 στρέμματα που είχε νωρί. Και το δώσαμε στο σχολείο να γίνει αυλή του σχολείου. Εκκλησιαστικό. Δεν το έδωσε για πάντα, το έδωσε για ένα ενίκιο 99 χρόνια, λέμε. Να το πάρει το σχολείο. Και πήγε κατηγορούμενος. Γιατί λέει, έχασε η Εκκλησία. Τι μπορεί μωρέ να χάσει η Εκκλησία όταν πρόκειται για τα παιδιά μου. Τι ζωή χάσει με αυτό. Έχω παιδευτεί λοιπόν κι εγώ, αλλά κυρίως έχω δει άλλους να παιδεύονται. Πάμε λοιπόν στο παράδειγμα του Χριστού που τη μια το φώναζαν έλα και την άλλη έλεγα Σταύρωσο. Πάμε, πάμε, δεν θα αλλάξει η κοινωνία αν δεν βρούμε τους αυτούς που έχουν αγάπη, 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 θυσία, 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 προσφορά, προσφορά, προσφορά. Να τους πούμε πάμε, πάμε, πάμε όλοι μαζί. Το παλιό καιρό μου έλεγε η γιαγιά μου, κάθε Κυριακή λέει, δεν δούλευε κανένας για το σπιτικό του. Κανένας. Όλο το χωριό πήγαινε να κάνει κοινή εργασία. Το σπίτι του τάδε που έφυγαν οι πλάκες από πάνω, οι στέγοι, να μαζέψουν το χωράφι του παππού που δεν μπορούσε γιατί είχε τη μέση του, να του κόψουν ξύλα, να κόψουν ξύλα για το σχολείο, να κόψουν ξύλα για την εκκλησία, να περιποιηθούν το χωριό, να φτιάξουν, να φτιάξουν, να φτιάξουν, να φτιάξουν. Δεν πήγαινε σπίτι του, λέει. Ήταν ντροπή να πάει σπίτι του την Κυριακή κάποιος. Και στο τέλος τρώγανε και όλοι μαζί. Έτσι μου έλεγε η γιαγιά μου. Τα χάσαμε και χάσαμε το μαζί. Και τώρα τι κάνουμε, παιδεύεται ο κανένας μόνος. Με ποια παρέα, κυρίως στις μέρες μας, με τα χάπια θα μας ηρεμούν για να μην τρελαθούν. Ωραία κοινωνία, ωραία ζωή, ωραίο πράγμα φτιάξα. Εγώ λοιπόν πονάω για το μαζί. Πονάω, πονάω, πονάω. Μην με αφήσετε να πονάω. Σας θέλω όλους μαζί. Μια αγκαλιά, η πόνη γίνεται μικρότερη. Μια αγκαλιά, η δύναμη είναι περισσότερη. Μια αγκαλιά, μια αγκαλιά, και είναι και ο Θεός εκεί. Μόνον τότε είναι ο Θεός εκεί. Πάμε λοιπόν να περάσουμε όμορφα τη μεγάλη εβδομάδα. Βγάλαμε πρόγραμμα ωραίο, έτσι μου πάνε. Συγγνώμη που είναι κίτρινο. Γελάτε, ε. Αλλά κάποιοι χαίρονται. Χαίρονται που είναι κίτρινο. Γι' αυτό το έκανα για να χαρούν αυτοί. Λέω, ας χαρούν αυτοί που κάνουν το κίτρινο. Λοιπόν, πάρτε από το πρόγραμμα. Ακολουθήστε το. Μου είπαν από τη Μητρόπολη, κυρία Ευθυμία Πίση, λέει να σου στείλουμε δεύτερο παπά. Να πάρω τον Άγιο Χαράλαμπο, τους είπα κάτσετε εκεί που είστε. Εγώ μ' αρέσει να τις κάνω δυο τις ακολουθίες. Εντάξει. Μαζί θα τα κάνουμε. Αλλά θέλω μια χάρη όμως. Όλοι του χωριού θα είστε εδώ στις ακολουθίες. Αλλιώς θα την κάνω αυτό που λέει ο Δεσπότης και μετά πρέσετε με τον παπά τον άλλο. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Κυρίω Δευτερόλεπτο, κυρίω Κέλεο, ευχαριστώ αυτού τη αγάπη και φιλανθρωπία πάντοτε μη και αϊ και σε όνα στον αιώνα. Δόξα σε Χριστέ, ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σε. Δόξα τον Θεό.